Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και πάλι. Σε μια ακόμη συνάντησή μας με την Αριστεία. Και με τη Σύση. Σήμερα αποφασίσαμε να συζητήσουμε κάτι διαφορετικό συγκριτικά με τις άλλες φορές. Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα το σημερινό. Είναι έτσι λίγο, πώς να το πω, έχει να κάνει με έρευνες, έχει να κάνει με το παιδί, έχει να κάνει με εμάς τους ενήλικους, έχει να κάνει με τους γονείς, είναι λίγο... Είναι και πολύ έτσι εκπαιδευτικού περιεχομένου, είναι γενικώς τα θεματάκια που και μας απασχολούν και μας αρέσουν πολύ να αναλύουμε. Είναι γενικά έτσι ένα θέμα το οποίο εμπλέκει στην ουσία την κοινωνιολογία, γιατί από εκεί το βρήκαμε εμέσως το θέμα. Εδώ η Αριστεία μου είσαι. Αλλά είναι ένα θέμα που θεωρώ το οποίο είναι... αφορά όλο τον κόσμο, δηλαδή ναι μεν πηγάζει από την κοινωνιολογία και κυρίως από την εκπαίδευση, όμως είναι και κάτι... τους γονείς και, τους και γονείς. Τα παιδιά, αυτό, εννοείται. Ναι. Εννοείται ότι αφορά όλο τον κόσμο και θεωρούμε ότι είναι έτσι, θα δείτε στο τέλος της εκπομπής που θα... Δεν κάνω spoiler, κρατιέμαι, δεν κάνω spoiler. Κρατά το suspense. Κατά το suspense. Θες να πεις το όνομα? Λοιπόν, θα αναλύσουμε σήμερα τη θεωρία του Πυγμαλίωνα, που και για μένα προσωπικά ήταν κάτι καινούριο. Με την Αριστεία το αναζητήσαμε περισσότερο και κάναμε κάθε μία την έρευνά της και βλέπεις που με τις εκπομπές μας κάθε φορά αποκομίζουμε για κάτι καινούριο που δεν έχουμε ξανά έρθει σε επαφή στο παρελθόν. Θυμάμαι τις πρώτες εκπομπές, που, ειδικά στην πρώτη που λέγαμε πώς θα συμπτύξουμε έτσι τη διαφορετική πολύ. Σου... Πώς θα παντρέψουμε, ναι, έχεις κόλλημα αυτή τη λέξη. Ναι, πώς θα έτσι συμπτύξουμε τέλος πάντων τις δύο ειδικότητες, έτσι ώστε να κάνουμε κάτι όμορφο και κατανοητό προς τον κόσμο, να μην είναι κάτι παράτερο. Και νομίζω ότι τώρα ξέρεις μας γίνεται τόσο φυσικά, έτσι ψάχνοντας τα θέματα, κάτι που να μας αρέσει, κάτι που να μας... Και πώς όλοι μπορούν να συνδεθούν. Ναι. Και ο καθένας να το αναλύσει από τη δικιά του σκοπιά. Έτσι. Είπαμε πάλι το μεταξύ, είτε το είπαμε, ξεχαστήκαμε. Ναι. Να σας καλωσορίσουμε και από τον μπαλκόνι πάλι των Αγίων Ισιδώρων. Σε επόμενες εκπομπές θα μας δείτε και σε άλλα κομμάτια του ναού. Απλά τώρα το κρατάμε και για τη δεύτερη μας εκπομπή σε αυτό το όμορφο μπαλκόνι, με την υπέροχη θέα του Λυκαβητού. Πίσω ακριβώς είναι η εκκλησία μας και κάτω ακριβώς είναι η κουζίνα μας. Πρέπει και εκεί πέρα να κάνουμε μια ιδιαίτερη... Μην κάνεις spoiler. Δεν κάνω. Επόμενη φορά. Την επόμενη φορά. Λοιπόν, πάμε. Τώρα που κάναμε το intro, νομίζω είμαστε έτοιμοι να πάμε. Τέλεια. Θα βάλουμε και τέλεια, τα καφεδάκια μας εδώ. Κάτσε λίγο. Φτάσαμε. Ωραία. Έτσι, τέλεια. Μπράβο. Έχουμε και τις σημειωσούλες μας εδώ πέρα, δεν ξέρω φαίνεται. Εντάξει, έχουμε λίγο εδώ πέρα δύο σκονάκια, αλλά... Έτσι, ίσα για να φροντίσουμε ότι σε αυτή την εκπομπή θα πούμε λίγο με τη σειρά, θα κάνουμε συζήτηση. Να πω κάτι, είμαστε ειλικρινείς όμως. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραία. Εδώ, μπροστά. Ναι, αλλά δύο-τρία πραγματάκια για να καταλάβει και ο κόσμος πρέπει να τα πούμε σε αυτή την εκπομπή, οπότε έχουμε βάλει σκονάκια. Πάλι λοιπόν από το μέρος μας εδώ, τη γωνίτσα μας. Πάλι έχει λίγο κρυάκι σήμερα. Έχει, δεν βγάζουμε τα μπουφανάκια μας. Ναι, γι' αυτό και λίγο. Αλλάζουμε γλάστρα όμως κάθε φορά. Σε κάθε εκπομπή όμως αλλάζουμε γλάστρα. Στην κόρη, η κυρία Ιωάννα την έχει επιμεληθεί. Κυρία Ιωάννα την έφερε. Ναι, κυρία Ιωάννα μας την έφερε. Μας είπε να τη βάλουμε για την εκπομπή. Οπότε. Επιμελείται τα φυτά του ναού. Οπότε. Εν τω μεταξύ, το έχει ακούσει. Λένε ότι θα χιονίσει κιόλα την επόμενη εβδομάδα. Θυμάσαι πέρσι ωραία που ήταν. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχαμε αποκλειστεί βέβαια. Ήταν για μια μέρα. Δυστυχώς, αλλά ήταν τέλεια και οι φωτογραφίες εδώ. Για να δούμε τι. Εγώ κατέβηκα κάποια σπίτια και έπαιξα να χιόνω πόλεμο σαν παιδάκι. Ναι, εντάξει, καλά. Σαν παιδάκι, σαν παιδάκι. Είχα μια φωτογραφία που ήμουνα με ρούχα, μπουφάν, κασκόλ. Ήσα μόνο τα μάτια μου δεν ρώτησα. Κλασικά, κλασικά. Κλασικά. Ωραία ήταν. Λοιπόν, όπως είπαμε λοιπόν και στη... Καθήκαμε, ξεκινήσαμε ήδη. Λοιπόν, όπως είπαμε και στο μπαλκόνι των Αγίων Ισιδώρων, αυτό το θέμα, όπως είπαμε, είναι πολύ ιδιαίτερο, γι' αυτό και τα σκονάκια μας για να τα πούμε όλα με τη σειρά, έτσι να είναι κατανοητό, να είναι όμορφα ταξινομημένο. Έτσι λοιπόν να ξεκινήσουμε να πούμε ότι... Ωραία. Ναι, ήρθε η ώρα. Το συγκεκριμένο φαινόμενο λέγεται το φαινόμενο του Πυγμαλίωνα ή αλλιώς το φαινόμενο Ρόσενθαλ. Δεν μπορεί να το λέω πολύ λάθος αυτή τη στιγμή αυτό, αλλά ελπίζω να... Θα γίνει κατανοητή. Όποιος θέλει μπορεί να και να το πατήσει στο Google και θα βρει και αναλυτικότερες πληροφορίες. Θα πούμε για την ονομασία του Πυγμαλίωνα και πώς πήρε την ονομασία αυτή μετά. Πρώτα θα μιλήσουμε για το πείραμα το οποίο είναι το 1968. Γενικότερα αυτή η θεωρία αναπτύχθηκε το 1960 πάρα πολύ. Από το Ρόσενθαλ, όπως είπαμε, ήταν ψυχολόγος του Χάρβαρντ. Α, μάλιστα. Ναι. Και ο οποίος ήθελε να. Και μετά έγινε συγγραφέας. Γιατί αυτό δεν το ήξερα.
Δεν ξέρω αν έγινε συγγραφέα ή τα έκανε και τα δύο ταυτόχρονα, τα συνδυάζει. Πάντως το υπάρχει βιβλίο, το θεώρημα του Πυγμαλίωνα, που το έγραψε μαζί με τον Τζέικοψον και ονομάστηκε, πήρε το όνομα από το συγκεκριμένο φαινόμενο, γιατί οι δύο το ανέπτυξαν. Πάρα πολλοί ερευνητές συνηθίζουν, είτε είναι ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι ή οτιδήποτε, συνηθίζουν πάρα πολλές φορές να γράφουν για αυτά που τα οποία ερευνάνε και να το κάνουν βιβλίο. Και είναι πάρα απλά πολύ όμορφο. Είναι νομίζω ωραίος ο συνδυασμός των δύο, γιατί ο Τζέικοψον ήταν από ό,τι το Googlera ειδικευόταν σε μυθιστορήματα. Επομένως, ίσως αυτό να το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει προσωπικά, αλλά μετά από το σημερινό μας θέμα, η αλήθεια είναι ότι κίνησε την περιέργεια. Μου κίνησε πολύ την περιέργεια. Μπράβο, αυτό ακριβώς έψαχνα. Και πρέπει να είναι ωραίο. Γενικά, η θεωρία του Πυγμαλίωνα, ή αλλιώς το πείραμα, όπως θέλετε να το πείτε, είναι μια θεωρία η οποία έχει να κάνει με τις πιθανότητες. Δηλαδή, αν κινητοποιήσεις τις πιθανότητες σε μερικά παιδιά ή σε μερικούς ενήλικες, πώς αντιδρούν σε αυτές. Έτσι, λοιπόν, ο Ρόσενθαλ πήγε σε ένα δημοτικό τη δεκαετία του 60, το 1968, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και μετά από συνεννόηση από το διευθυντή, ναι, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το σημείο νομίζω ότι θυμάσαι καλύτερα. Ναι, το συγκεκριμένο πείραμα λοιπόν έγινε το 1968, όπως ανέφερες, σε 18 τάξεις ενός δημοτικού που ήταν σε μια φτωχή γειτονιά. Ο σκοπός λοιπόν αυτού του πειράματος αφορούσε τα παιδάκια. Και αυτοί οι δύο επιστήμονες επέλεξαν το 20% της τάξης τυχαία. Δεν υπήρχε κάποιος σκοπός πίσω από αυτά τα παιδάκια που επιλέχθηκαν. Έτσι λοιπόν, μετά από επικοινωνία με τους δασκάλους, τους ενημέρωσαν πως πρόκειται για παιδάκια υψηλής ευφυΐας και γενικώς ότι πρόκειται να γίνουν λαμπροί επιστήμονες και ότι έχουν υψηλό IQ. Και μόνο αυτό έγινε. Μία απλή αναφορά στους καθηγητές. Με τέλος στοιχείο τρόπο, δεν ξέρω αν το ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή δεν είχαν κανένα άλλο, κανένα δεδομένο πάνω στο συγκεκριμένο και ήθελαν να δουν μετά από 8 μήνες, δηλαδή έως το τέλος της χρονιάς, τις συγκεκριμένες, γιατί είχαν πάει περίπου το Σεπτέμβριο, πώς θα αποδώσουν αυτά τα παιδάκια. Έτσι λοιπόν, πράγματι, αυτό που είχαν στο μυαλό τους συνέβη, αυτό το 20% των παιδιών είχαν τρομερή επίδοση, πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, γιατί και κάποια της αποδοτικότητάς τους πάνω στην τάξη και σε γνωσιακά θέματα. Και αυτό ήταν τρομερό, γιατί βλέπουμε λοιπόν πως την επίδοσή τους την επηρέασε η προσδοκία του δασκάλου. Δηλαδή ότι ο δάσκαλος πίστεψε σε αυτά τα παιδάκια. Επομένως, γι' αυτό το λόγο αυτά κατάφεραν να φτάσουν στις προσδοκίες τους και ακόμη παραπάνω. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εκεί βασίζεται η συγκεκριμένη θεωρία και διάβασα ότι στα συγκεκριμένα παιδάκια, πάλι μετά από κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, έγινε ένα τεστ να δούνε πού έχουν φτάσει, αν έχουν γίνει λαμπροί επιστήμονες, οτιδήποτε, αν το επέκτηναν ή αλλιώς αν μείναν στάσιμοι. Και πράγματι, αυτό το συγκεκριμένο ποσοστό είχαν σπουδάσει όλοι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό στην ουσία που είπε, συνοψίζει το πείραμα δηλαδή ολόκληρο, συνοψίζει αυτό που μια θεωρία που ανέπτυξε ή ένα κάπως να το πούμε όρο που ανέπτυξε ο Ρόσενθαλ, που είναι η αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Στην ουσία αυτό που θέλει να πει ο Ρόσενθαλ είναι ότι καμιά φορά ακόμα και μια λάθος πεποίθηση, όπως ήταν συγκεκριμένη στο πείραμα, ότι τα παιδιά αυτά, το 20% είχαν κάποιες ιδιαίτερες, έτσι, ιδιαίτερα IQ ή οτιδήποτε, μπορεί να μας οδηγήσει στην εκπλήρωση μιας άλλης πραγματικότητας, επειδή επηρεάζει τις πράξεις και τις πεποιθήσεις μας. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, είναι στην ουσία ότι αν σου πω εγώ κάτι και σε ενθαρρύνω κάπως, επειδή αλλάζω την πραγματικότητα την οποία ζεις εκείνη τη στιγμή και ξεκινάς να έχεις άλλες προσδοκίες για τον εαυτό σου, ξεκινάει μια διαδικασία αυτοβελτίωσης. Ακριβώς. Στην ουσία, αυτό που θα λέγαμε είναι ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατί μπορεί να λειτουργήσει και θετικά και αρνητικά. Στην ουσία, το φαινόμενο του Πυγμαλίωνα εστιάζει στη θετική πλευρά των πραγμάτων. Γι' αυτό κιόλας στο συγκεκριμένο. Να σου πω και κάτι. Εγώ τουλάχιστον το παίρνω και στη δικιά μας περίπτωση, ότι με το που συζητήσαμε το συγκεκριμένο θέμα, μου ήρθε στο μυαλό μου κάποιες δασκάλες που είχαμε στο δημοτικό. Εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερή, γιατί είχα μια πάρα πολύ καλή δασκάλα πρώτη και δευτέρα δημοτικού, η κυρία Κατερίνα, η οποία
δεν ξεχωρίζε κανένα. Ήμασταν 20-25 παιδάκια, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό. Δεν ξεχωρίζε κανέναν μας. Δηλαδή, δεν κατάτασε αυτό το παιδί ότι είναι, έχει λιγότερες δυνατότητες, το άλλο περισσότερες κλπ. Σε γνωσιακό επίπεδο και σε μαθησιακό. Και θυμάμαι, είχα την ίδια συζήτηση με κάποια παιδιά από τη σχολή μου, ότι κάποιες δασκάλες στο δημοτικό έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τη μετέπειτα πορεία τους. Ναι. Και κατά τη γνώμη μου, δεν πιστεύω ότι μετράει μόνο η ανάπτυξή σου στο εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά πραγματικά μπορεί να σε επηρεάσει για το υπόλοιπο της ζωής σου, μια κάποια τέτοια επιρροή. Και το να πιστέψει κάποιος δάσκαλος, γιατί όσο να είναι τα παιδάκια, στο στενό του κοινωνικό κύκλο, σε αυτές τις ηλικίες, ποιος έχουν τους γονείς τους, τους δασκάλους τους και το φιλικό τους περιβάλλον στο σχολείο, όσο μπορούν να αναπτύξουν. Αλλά σίγουρα τα πρότυπα, νομίζω ότι εστιάζονται σε κάτι που αφορά είτε στο σχολείο και το σπίτι. Σίγουρα. Μέχρι εκεί. Οπότε, πραγματικά παίζει καθοριστικό ρόλο και πρέπει να στηρίζουμε τα παιδιά σε οποιοδήποτε στόχο τους, είτε επιθυμία τους. Γιατί άμα έχουν, άμα πιστεύουν και στέκονται στα πόδια τους και έχουν και τη στήριξη των γονιών τους, αλλά και του δασκάλου, όντως πιστεύω ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Εγώ θυμάμαι ότι είχα έναν καθηγητή δάσκαλο στο δημοτικό ΠΑΛ, που θυμάμαι ότι μου έλεγε ότι εσείς, η παραποδοσή σου είναι μέτρια, δηλαδή. Και μου λέει κιόλας ότι πιστεύω ότι όταν θα πας, μου λέει, στο γυμνάσιο και στο λύκειο μετά, θα είναι πάλι μέτρια η απόδοσή σου. Επειδή λοιπόν εμένα το δημοτικό είναι απέναντι από το σπίτι, πολλές φορές τυχαίνει να συναντάμε στους καθηγητές την ώρα που σχολάνε κτλ. Και στο γυμνάσιο μου είχε ξαναπεί την ίδια κουβέντα και στο λύκειο. Όταν λοιπόν έμαθα τις Πανελλήνες, έγραψε ένα μέτριο. Εντάξει, μέτριο. Για μένα ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικό. Για μένα έγραψε 16.000 μόρια, αλλά ξέρετε, ούτε πάρα πολύ καλά, δηλαδή 19.000 μόρια, ούτε πιο άσχημα. Μια χαρά είναι, εξωτρεπέστατο. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου και πολύ χαρούμενη που πέτυχα τα συγκεκριμένα μόρια. Αλλά θυμάμαι όταν με είχε συναντήσει μετά τις Πανελλήνες, μόλις είχαν βγει τα μόρια και αυτά, και εγώ ετοιμαζόμουν να κάνω το μηχανογραφικό για τις σχολές μου κτλ. Με είχε δει στον δρόμο και μου είχε πει, μου λέει, α, μου λέει, αφού το λέω, μου λέει από μικρή ότι ήταν μέτρια η απόδοσή σου. Δηλαδή, και δες αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή, φαινόταν ότι ήταν χαρούμενος, αλλά ήταν, είχε αυτό το συγκεκριμένο το σκεπτικό. Και μόλις διάβασα αυτή τη θεωρία, μου ήρθε ακριβώς αυτό το πράγμα στο μυαλό. Γιατί στο υποσυνείδητο, εμένα μπορεί να με επηρέασε, γιατί αυτός ο καθηγητής ήταν εξαίσιος. Οπότε, ξέρεις, μπορεί να με επηρέασε και χωρίς καν να το καταλάβω, χωρίς καν. Δηλαδή, π.χ. πώς καμιά φορά σου λένε μια κουβέντα οι φίλοι σου, η μητέρα σου, ο πατέρας σου, τα αδέλφια σου, τα άτομα τα οποία έχεις εκτίμηση, δηλαδή τα εκτιμάς, γιατί συνήθως και οι δάσκαλοι μας είναι άτομα τα οποία έχουμε σε εκτίμηση. Ναι. Ειδικά σε μικρότερες ηλικίες, αλλά και όσο μεγαλώνουμε. Όταν σου λένε μια κουβέντα και ξαφνικά τη σκέφτεσαι και στο υποσυνείδητό σου και ξεκινάς, ρε παιδί μου, και έχεις μια πορεία η οποία ταυτίζεται με αυτή την. Τη δικιά του πεποίθηση και αντίληψη. Και να σου πω κάτι. Έρχεται πάλι στο προσκήνιο η συζήτησή μας της προηγούμενης εκπομπής, που λέγαμε λίγο για την ομοίη ειλικρίνεια και το πώς πρέπει να εκφράζεσαι σε συγκεκριμένα πράγματα και πώς μπορεί να επηρεάσει τον άλλον και το παιδί. Και πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα ενδεχόμενο είναι κάποιο παιδί να ακούσει την αρνητική κριτική, να πεισμώσει και να τα φέρεις πέρας. Όμως πιστεύω ότι αυτό αφορά μια μικρή μειονότητα και να γίνει αντιληπτό από τον περιγυρό του. Το δεύτερο ενδεχόμενο, που πιστεύω ότι αφορά τα περισσότερα παιδάκια, έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα επηρεαστούν, όπως είπες πριν, θα περάσει το υποσυνείδητό τους και εν τέλει θα ταυτιστεί η αντίληψη και η προσδοκία του συγκεκριμένου ατόμου που κάποτε του καθόριζε αποκλειστικά την καθημερινότητά του και θα το επηρεάσει μετέπειτα για την υπόλοιπη ζωή του. Αυτά τα δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, γιατί έτσι κι αλλιώς διαβάζοντας θεωρία, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που λέγεται, που θα το διαβάσουν όλοι άμα και θα το καταλάβουν μέσα στη θεωρία, είναι ότι τα πιστεύω επηρεάζουν το υποσυνείδητο και τις πράξεις μας και τις αποφάσεις μας. Το υποσυνείδητο είναι ένα μεγάλο κομμάτι σε εμάς. Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα. Το υποσυνείδητο είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα. Μπορεί να το κάνουμε. Μπορεί, ναι, μπορεί. Θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε. Θα μπορούσαμε, γιατί ξέρεις, καμιά φορά αυτό που, ακόμα και το πώς δινόμαστε, το πώς συμπεριφερόμαστε, το πώς. Η γλώσσα του σώματος που πάλι αναφέραμε προηγουμένως. Η γλώσσα του σώματος είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και. Κοίτα, κάποια, εγώ δεν πιστεύω πάρα πολύ σε όλα αυτά που λένε να ξέρεις για τη γλώσσα του σώματος. Τώρα δεν ξέρω. Είναι δικιά μου προσωπική άποψη. Εγώ, δηλαδή, επειδή το έχω ψάξει. Έχω ακούσει τώρα ότι άμα έχει σταυροπόδια, ας πούμε, και κοιτάει προς τα εκεί, σημαίνει ότι δίνει σημασία στον ένα. Δηλαδή τώρα είναι κάποια. Δεν θέλω να γίνομαι αποκλειστική. Εγώ θα σου πω. Επειδή εγώ το έχω ψάξει λίγο παραπάνω το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί με ενδιαφέρει. Ή ας πούμε είχα διαβάσει ότι σε μια συνέντευξη, για παράδειγμα, βάλεις κόκκινη γραβάτα, σημαίνει ότι
θα κερδίσει κάτι. Εντάξει, εδώ όχι. Νομίζω είναι αρκετά υπερβολικά. Θα σου πω, εγώ επειδή το είχα ψάξει λίγο παραπάνω το συγκεκριμένο κομμάτι, έχω καταλήξει ότι υπάρχουν μερικές ανθρώπινες συμπεριφορές, τις οποίες τις καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό ότι αν δεν σε αρέσει κάτι και εκείνη την ώρα θα το δείξει με το σώμα σου. Είναι αυτό που λέμε το εκπέμπεις κατά κάποιο τρόπο, ε. Όχι μόνο το εκπέμπεις. Μπορεί από εκεί που κάθεσαι έτσι, ξαφνικά αν δεν σε αρέσει κάτι να αλλάξεις και με την έκφραση σου. Αυτό είναι ένα συνδυασμό όμως πολλών πραγμάτων μαζί. Ότι επειδή εκφραζόμαστε με όλα τα μέσα που έχουμε, είτε είναι η γλώσσα, μάτια, τα χέρια μας, τα πόδια μας, ότι κάποια κομμάτια όντως ισχύουν. Αλλά μερικά είναι και υπερβολικά εννοείται, όπως ναι. Και σε κάθε τομέα. Δηλαδή, αν ψάξεις δηλαδή, το τι λέγεται γενικά και το τι ισχύει, είναι. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές πληροφορίες έχει. Ξέρεις τι ξεχάσαμε να αναφέρουμε. Από πού προέρχεται η ονομασία του θεωρήματος του Πυγμαλίωνα και του φαινομένου. Ναι, όντως. Θα τελειώναμε την εκπομπή και θα. Ναι, βλέπω, θα το είχαμε ξεχάσει. Μας παρέσυρε πάλι η συζήτηση. Αυτό, κάπου εδώ το είδα, λίγο σε κάποια. Ναι, θα στις σημειώσεις μας. Είναι από την ελληνική μυθολογία, λοιπόν. Ακριβώς. Θες να πεις και εσύ παραπάνω. Από το βασιλιά Πυγμαλίωνα της Κύπρου, ο οποίος μετά από αρκετές ερωτικές απογοητεύσεις που είχε. Ερωτεύτηκε ένα άγαλμα της Αφροδίτης. Ναι. Συγκεκριμένα να πούμε ότι το έχτισε το συγκεκριμένο άγαλμα, γιατί ο Πυγμαλιών ήταν γλύπτης. Το έχτισε με βάση το πρότυπο της Αφροδίτης, δηλαδή μιας πάρα πολύ όμορφης γυναίκας. Και μετά από, όπως είπες και εσύ, πολλές απογοητεύσεις έτσι, και συναισθήματα, παρακάλεσε. Τώρα μιλάμε για αρχαία Ελλάδα, οπότε καταλαβαίνετε ότι. Ήταν μυθολογία. Παρακάλεσε τη θεά του Έρωτα να του φέρει μια γυναίκα που να μοιάζει σε αυτό το άγαλμα που έχει ερωτευτεί. Και εν τέλει, το άγαλμα πήρε ζωή, έγινε γυναίκα του. Δεν θυμάμαι, μου διαφεύγει το όνομά της. Γαλάτια ονομάστηκε και κάνανε και ένα παιδί, τον Πάφο. Στην ουσία η ερμηνεία όλου αυτού του μύθου είναι ότι όταν έχουμε μια πολύ ισχυρή πεποίθηση και έτσι ανάγκη, πεποίθηση. Ότι έχεις προσιλώσει εκεί τη σκέψη σου και ότι θέλεις κάτι τελείως συγκεκριμένο. Ακόμα ότι και το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό. Ακριβώς. Πολύ ωραία το έδωσες. Ακριβώς. Είδες, ποιητικά το έδωσες. Ναι, ναι. Νομίζω ήταν και έτσι όταν το πρωτοδιάβασα, λέω καλά, λέω περίεργο μου φάνηκε, αλλά μετά ξέρεις, διαβάζοντας και το πείραμα μετά που έγινε και τα λοιπά, όλο έδεσε και καταλάβαμε εν τέλει το κομμάτι όλο, πώς δένει και πώς ξεκινάς από το ένα. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω εγώ και το ξέχασα κλασικά, είναι ότι το συγκεκριμένο πείραμα δεν γίνεται μόνο σε δημοτικά σχολεία. Δηλαδή, μετά τη θεωρία του Ρόσενθαλ, όταν τελείωσε, έγιναν τα επόμενα 50 χρόνια, έχουν γίνει δεκάδες πειράματα. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, ναι, έχουν γίνει δεκάδες και σε διάφορους τομείς. Δηλαδή, ξέρω, συνήθως τα κάνουν όπου υπάρχει διοίκηση και εξουσία. Γιατί η μορφή του δασκάλου είναι μια μορφή εξουσίας, η οποία είναι πιο απλοποιημένη, δηλαδή με την καλή έννοια της εξουσίας, όχι με την κατάχρηστική εξουσία. Οπότε και γενικά και αυτό το πείραμα το έχουν αποδεχτεί και στο στρατό και στις διοικητικές μονάδες. Και όλοι το έχουν. Εντάξει, έχουμε και δικές μας εμπειρίες και ξυριστεί. Να το φέρουμε και στο σήμερα και στο τώρα και στη δικιά μας την περίπτωση. Δηλαδή, είσαι σε μία δουλειά και στα πρώτα στάδια που, εντάξει, δεν είσαι αφεντικό του εαυτού σου, σίγουρα. Κάνεις μία πρακτική, είτε είναι τα πρώτα χρόνια που έχεις πιάσει δουλειά. Και έχεις έναν εργοδότη, ο οποίος πραγματικά πιστεύει σε σένα και σου δίνει σε αφήνει να παίρνεις πρωτοβουλίες και επενδύει χρόνο πάνω σε σένα. Το αποτέλεσμα αυτόματα δεν θα είναι θετικό προς εσένα. Μα σίγουρα το να επενδύεις χρόνο, γιατί η επένδυση χρόνου πάει είναι σε όλους τους τομείς, δεν είναι. Το να επενδύεις χρόνο και προσπάθεια έτσι σε ένα νέο άτομο και να το μάθεις και να το γαλουχίσεις, δεν ξέρω να το λέω σωστά, έτσι ώστε να πάει στο επόμενο στάδιο και στο επόμενο στάδιο και στο επόμενο στάδιο. Ναι, μεν είναι εξουσία, γιατί εσύ είσαι το αφεντικό του, εσύ του μαθαίνεις, αλλά είναι καλή μορφή. Γίνεται να μην υπάρχουν κάποιοι διοικητικοί ρόλοι για να πετύχει μια επιχείρηση ή οτιδήποτε. Μα και στην κοινωνία, αν το πάρεις γενικότερα, μα δεν τίθεται κοινωνία πέρα από τις παλιές που ακόμα και εκεί υπήρχαν μικρές μορφές ρόλων. Εννοείται πως υπήρχαν ανάλογα και σε ποια εποχή αναφερόμαστε φυσικά. Είναι πάρα πολύ. Από τις πιο χαμηλές κοινωνικές τάξεις μέχρι τις πιο υψηλές. Αλλά πραγματικά δεν γίνεται να μην πετύχει αυτό το άτομο που θα έχεις κάποιον ο οποίος σε πιστεύει. Εννοείται. Και αυτό βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μία
κατάσταση win-win. Δηλαδή ότι και οι δύο νικάνε. Ναι. Ότι ναι, θα επενδύσεις χρόνο και κόπο και ενδεχομένως θα κουραστείς παραπάνω για να μάθεις τη δουλειά σε κάποιον, αλλά μετά αυτός σκέψου πώς θα προσφέρει σε σένα ναι. και στην επιχείρησή σου ή όπως είπαμε πριν, οτιδήποτε αυτό αφορά. Οπότε είναι καλό πάρα πολύ στους νέους να. Και το έχουμε και εμείς ανάγκη, να έχουμε ναι. άτομα γύρω μας που. Και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Όχι μόνο στο. Ναι, στην εγώ τώρα μίλησα για μένα. Εννοείται και στο ναι, εκπαιδευτικό ναι. το ίδιο να έχεις κάποιον καθηγητή, είναι να πολύ... μην έχεις μια πρόσωπη σχέση. Γενικά είναι πολύ σημαντικό, είναι όπως είπες και συνόμψη. Και από την πλευρά μας, για να μην το ρίχνουμε και στους άλλους. Ότι και εμείς πρέπει να ενδιαφερόμαστε. Γιατί, κοίταξε. Και να έχουμε διάθεση να κουραστούμε και να. Επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Και εγώ θεωρώ κιόλας ότι μπορεί εμείς να περιμένουμε από κάποιον άλλον να μας, πώς το λέει, να μας δείξει αυτή να την... Να μας μοιήσει, ας πούμε. Ναι, αλλά και εμείς δεν το κάνουμε σε κάποιον άλλον που ίσως μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. Οπότε θεωρώ ότι είναι λίγο δικό παμαχαίρι, γιατί ναι, μένα από τη μία περιμένουμε, αλλά ας πούμε και εγώ που είμαι στο πανεπιστήμιο, θα μπορούσα να βοηθήσω μικρότερα έτη. Ναι, είναι καλό να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη. Ναι. Όχι, για παράδειγμα στη σχολή, είναι κάποια φόρουμ, πλατφόρμες, ας πούμε, ναι. όπου εκεί πέρα ανέβαζαν, έκαναν update κάθε συνέχεια, τις ανανέωναν, ναι. για να μην τα λέμε και στα αγγλικά, τις σημειώσεις, διάφορες εργασίες, ασκήσεις. Εμείς βοηθήκαμε, που ήμασταν οι νεότερες γενιές, βοηθήκαμε πάρα πολύ από τις προηγούμενες. Ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, είναι να υπάρχει αυτή η σχέση και η μετάβαση από το ένα βήμα στο επόμενο. Γενικά το σημερινό, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι παίρνουμε από το σημερινό θέμα είναι ότι πρέπει να βοηθάμε, δηλαδή να μην περιμένουμε να μας βοηθήσουν, αλλά να βοηθάμε και εμείς παράλληλα. Ναι, και επίσης αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πρέπει πάντα να κοιτάμε και ναι, μεν εντάξει, θα περιμένουμε τη βοήθεια από τους άλλους, αλλά για να το κάνουμε πρέπει να κοιτάμε και εμάς. Δηλαδή, εμείς βοηθάμε κάποιον άλλον για να περιμένουμε να μας βοηθήσουν. Δεν το λέω. Η βοήθεια χωρίς να περιμένεις, ναι. δηλαδή να μην έχουμε στο νου μας το ναι. βουνί και λαβίν. Όχι, όχι. Αλλά σου λέω, επειδή μου το ξέρεις, καμιά φορά κατακρίνουμε ή λέμε κάτι κτλ. Και δεν κοιτάμε, ξέρεις, την προσωπική μας πλευρά. Σίγουρα. Είναι αυτό που πάλι λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Γενικά είναι λίγο αλληλένδετα τα θέματα όπως τα έχουμε διαλέξει. Είναι πολύ ωραίο. Για να ανατρέχουμε. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί είναι. Ξέρεις και τι άλλο τελευταίο θα ήθελα να αναφέρουμε με αφορμή το συγκεκριμένο πείραμα. Τον ρόλο των γονέων. Στη διαμόρφωση και της προσωπικότητας του παιδιού και στη μετέπειτα εξέλιξη και πώς αυτό το παιδί, του οποίου οι γονείς θα πιστέψουν ότι θα πετύχει εν τέλει. Ναι. Οποιοδήποτε στόχο και αν έχει και όνειρο. Καμιά φορά ξέρεις... Γιατί να του πεις όχι, πρόσεξε λίγο ή χαμήλωσε τα στάνταρ σου για να μην πληγωθείς ή για να μην φοβάσεις την αποτυχία. Και η αποτυχία δεν είναι στη ζωή. Σίγουρα. Δεν θα μάθεις να τη διαχειρίζεσαι. Καμία φορά ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω χανόμαστε στον ρεαλισμό που υπάρχει στην κοινωνία και στα προβλήματα που έχουμε και αυτά. Και όταν, επειδή τα παιδιά είναι ονειροπόλα. Και όλα είναι τα παιδιά πολύ όμορφο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αλλά ξέρεις καμιά φορά μέσα στα προβλήματα και τα λοιπά. Όταν ακούς κάτι εντός εισαγωγικών που εσένα δεν σου βγάζει κανένα νόημα, αλλά εσύ καλά τι λέει το παιδί αυτό. Ή έχει κάποιο τρελό όνειρο που ξέρεις και καμιά φορά κόβουμε τα φτερά χωρίς να το καταλαβαίνουμε καν. Δηλαδή. Πώς το λένε, εισβάλλουμε στη ζωή του, ενώ είμαστε γονείς και είμαστε ένα πρόσωπο εξουσίας εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, ένα πρόσωπο που εκτιμάει, που το αγαπάει, είναι το πρότυπό του, δηλαδή είναι το πρώτο πρότυπο ναι. του παιδιού οι γονείς. Και καμιά φορά ξέρεις, μένει αυτό το παιδί με αυτό το αποθυμένο του ονείρου και μετά αντί να κυνηγήσει κάτι μεγάλο, πώς το λένε, μένει στα απλά. Μένει στάσιμο. Ναι. Και πολλές φορές έχεις παρατηρήσει ότι, για παράδειγμα, είναι ένα παιδάκι. Με τους γονείς του. Θα σου δώσω τώρα ένα απλό ναι. παράδειγμα. Και εντάξει, τα παιδιά είναι λίγο πιο ανέμελα, μικρά. Ναι. Εντάξει, εξαρτάται και από το χαρακτήρα, βέβαια. Σίγουρα. Λίγο πιο επιπόλαια. Δηλαδή, άμα είσαι με το χέρι έτσι στο παιδί και είσαι επιπόλαιο και πρόσεχε, πάντα πιστεύω ότι στο παιδί θα δημιουργηθεί η φοβία του. Είμαι επιπόλαιος, δεν θα τα καταφέρω. Ναι, και περνάει στο υποσυνείδητο και εν τέλει το επηρεάζει και έχει. Την, όχι την αποτυχία σαν λύση, αλλά το διαπερνάω φόβος. Αυτό αισθάνομαι. Και γι' αυτό είμαι κάθετη και διαφωνώ ότι υπάρχουν πολύ προτιμότεροι τρόποι διαπαιδαγώγησης από το να είσαι με το χέρι ψηλά και
οτιδήποτε συνδυάζεται με αυτό. Ναι. Μα είναι ακριβώς και αυτό που είπαμε και στο πείραμα. Δηλαδή, στην ουσία, όπως κάτι μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο, έτσι μπορεί να έχει και αρνητικό. Δηλαδή, αν οποιοδήποτε γονιός πιέζει το παιδί του για τους βαθμούς του, για οποιοδήποτε άλλο κομμάτι, έτσι, γιατί αυτό είναι γενικό. Δεν είμαστε στάσιμοι μόνο στην εκπαίδευση ή στις πεποιθήσεις κτλ. Ή πώς το λένε, οι γονείς το ανέκαθεν έλεγαν στο παιδί του ότι έχει μέτρες αποδόσεις κτλ. Και το αφήσουν αυτό να. Να το καταβάλει. Ναι. Μετά μια ζωή το παιδί θα σου λέγεται επειδή από μικρό μου το λέγανε, κάτι ξέρουν αυτό, οι γονείς μου. Ναι. Αντί να προσπαθήσω. Οπότε δεν θα πετύχω ή δεν θα τα καταφέρω. Ναι, ή μπορεί να βάλω χαμηλότερους στόχους για να είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρω από το να προσπαθήσω κάτι πούμε, που είναι λίγο πιο έτσι. Πώς να το πούμε, με ρίσκο. Mm-hmm. Είναι πολλά. Γενικά να προσπαθούμε να σίγουρα πάντα να λέμε τη συμβολή μας, δηλαδή ποτέ να μην έχουμε. Ξέρεις, αυτά τα τρελά όνειρα που εντάξει είναι και λίγο άστοχα. Δηλαδή, πάντα να προσπαθούμε να βοηθάμε τα παιδιά με μία μικρή τέτοια λογική. Δηλαδή, πάντα να έχουν όνειρα με έτσι ένα μικρό τόνο λογικής. Συμφωνώ. Και αυτό που θέλω να πούμε από τη σημερινή μας εκπομπή και συνάντηση είναι ότι μην φοβάστε να ονειρεύεστε και μην φοβάστε να βάζετε τους στόχους και τον πύχη ψηλά. Ναι. Και ας αποτύχετε, δηλαδή. Όλοι θα αποτύχουμε κάποια στιγμή, θα ξανασηκωθούμε, θα ξανααποτύχουμε. Μετά ίσως πετύχουμε, ναι, μετά θα ξανααποτύχουμε. Δηλαδή είναι ζωή έτσι. Αυτό, να έχεις πάθος, να συνεχίζεις. Ακόμα να και πετύχεις. Σε όποια ηλικία και να είμαστε, έτσι. Δεν ακριβώς. Είναι, επειδή δεν είμαστε είναι δεσμευτικό. Ναι, καθόλου, καθόλου. Γιατί μπορεί να βάλεις ένα στόχο στα 50, στα 60, στα 70, στα 20, στα 15, δηλαδή. Ακριβώς. Και να μην σε καταβάλει ότι ναι, αυτοί δεν πίστευαν σε μένα και να, γι' αυτό έχω φτάσει μέχρι ναι, εδώ. Ναι, ναι. Όχι. Το αύριο ανοίξει εσένα, όπως και το σήμερα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία αυτό. Εδώ είμαστε για να τα αλλάξουμε και να τα φέρουμε στα μέτρα μας. Έτσι. Να κλείσουμε λοιπόν σήμερα. Πολύ ωραία, πολύ μου άρεσε και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι πάλι τα κάναμε λίγο άνω εγώ κάτω. Τίποτα και τα δεν κοίταξε εν τέλει, έτσι από το σκονάκι. Η αλήθεια είναι ότι τα κάναμε λίγο πάλι άνω κάτω. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε μια σειρά. Νομίζω το καταφέραμε λίγο πιο καλύτερα σήμερα. Κάτι κάναμε σήμερα. Έχουμε ακόμη καιρό. Έχουμε ακόμα καιρό και για αυτοβελτίωση και για όλα. Ελπίζουμε να σκεφτήκατε κι εσείς 2-3 πραγματάκια από τη σημερινή εκπομπή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Να σας κρατήσαμε μια ωραία έτσι παρεούλα. Έτσι. Και θα τα πούμε τώρα την επόμενη Τρίτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.